Από το Λονδίνο, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ έστειλε μηνύματα για τις προεδρικές εκλογές του 2023. Το ΑΚΕΛ δεν έχει συζητήσει με κανέναν κόμμα αναφορικά με τις προεδρικές εκλογές. Πρώτα απ' όλα θα συζητήσει με τον εαυτόν του. Ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως προτεραιότητα είναι συνεργασία με άλλους, μέσα πάντα από συγκεκριμένο περιεχόμενο και συγκλήσεις. Ίδιον το πολιτικό σύστημα σε υποχρεώνει να αναζητεί συνεργασίες. Για να εκλέξεις πρόεδρο χρειάζεσαι το 50% των ψήφων σε μια ψήφα. Θα επιχειρήσουμε να το κάνουμε. Αλλά για μας ξέρετε ότι κάθε φορά οι συνεργασίες έχουν περιεχόμενο. Η όποια συνεργασία πάντως δεν θα κινηθεί γύρω από την δική του υποψηφιότητα, καθώς έχει ήδη αποφασίσει πως δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος. Όπως για παράδειγμα, άλλοι που δεν διστάζουν, όπως είπε, ακόμη και να κάνουν τα καρσόνια. Το βέβαιο είναι ότι ένας ήδη άρχισε να τρέχει με χίλια για να είναι υποψήφιος. Και αυτός λέγεται αγρόκνοφη. Εάν θα σερβίρω με ύστερα εδώ κάτι φαγητό, θα μπορούσα και εγώ να σερβίρω φαγητό, όπως έκανα να πήρες από τον Σωσιτζές στην Ολλανδία δεν έχετε για να πάνε στην Άξο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν λογαριάζω να είμαι υποψήφιος. Οι αίσθηση για υποψηφιότητα δέχεται πάντως σύμφωνα με την ίδια η πρώην βουλευτής και επικεφαλής της αλλαγής γενιάς, Άννα Θεολόγου.